Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα για τον νεανικό διαβήτη. Είχαμε ασχοληθεί όλη η ομάδα των ηρών με τον διαβήτη μέσα από ένα συγκεκριμένο επεισόδιο. Μία από τις πρωταγωνίστριες ήταν μία 12χρονη φίλη μου, η Χριστίνα, με την εκπληκτική μαμά της. Και είχαμε κάνει ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Με αφορμή λοιπόν την αυριανή Παγκόσμια ημέρα, φιλοξενούμε σήμερα και την Χριστίνα και την υπέροχη μαμά Ρενάτα. Ωστόσο, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Και την μικρή φίλη μου, αλλά και την Ρενάτα. Γεια σου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πριν μπούμε στη συζήτηση, να θυμηθούμε ένα μικρό απόσπασμα από το επεισόδιο τότε, για να μπούμε στο κλίμα και να μπούμε περισσότερα. Πάμε. Αν ο διαβήτης δεν ήταν ασθένεια, αλλά ήταν ένας άνθρωπος. Ναι. Πώς θα τον χαρακτήριζες, πώς τον έχεις στο μυαλό σε αυτόν τον άνθρωπο? Για σκέψου τώρα και πες μου. Είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι αρκετά. Για πες μου. Θα τα πηγαίνατε καλά, πιστεύεις? Ναι. Ναι. Θα κάνατε παρέα? Ναι. Τι τύπος θα ήταν, πώς θα το... Παράξενος? Για μένα όχι. Για τα άλλα παιδιά ίσως ναι. Για σένα γιατί όχι? Γιατί... εντάξει, έχω διαβάσει βιβλία, ξέρω πολλά περισσότερα από κάποια άλλα παιδιά, ας πούμε. Το ζω. Αυτό έχει τη διαφορά. Και αν γκρίνιαζε ο κύριος διαβήτης, τι θα έκανες εσύ? Πώς πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι όταν γκρινιάζει και απαιτεί πράγματα? Κάνω το χατήρι. Κάνουμε το χατήρι στο διαβήτη? Ναι. Για να προχωρήσουμε μπροστά? Τους κάνουμε κανένα χαμόγελο? Και δεν φοβόμαστε? Όχι, πια. Όχι. Τι όνειρο έχεις, πώς το φαντάζεσαι? Τα επόμενα χρόνια τι θες να κάνεις? Καινούργιους φίλους. Ναι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Απλά θέλω μία μέρα να βρεθεί μία θεραπεία για το διαβήτη. Θα το ήθελα πολύ. Να σταματήσεις κι εσύ αυτά που κάνεις καθημερινά, Ναι. Έχει έρθει στιγμή που να ζηλέψει έτσι κάποιο παιδάκι δίπλα σου που δεν κάνει μετρήσεις, που δεν μπαίνει στη διαδικασία? Ναι. Και τι σκέφτεσαι? Μακάρι να ήμουν κάποια φορά, σκέφτομαι, μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι. Πώς δηλαδή? Δηλαδή, να μην έχω να μετρηθώ, να μην έχω έννοια τίποτα. Θες να στείλεις ένα μήνυμα στα παιδάκια που μας βλέπουν? Ναι. Λοιπόν, τι θα τους έλεγες? Ποτέ μην τα παρατάτε ακόμα και στα δύσκολα, γιατί έρχονται πολλά. Αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα δύσκολα στη ζωή, έτσι είναι? Πώς λένε τα αδερφή σου? Μάρια. 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 Από το Μαρία θέλαμε κάτι διαφορετικό και αλλάξαμε τον τόνο. Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε εκεί στην εκείνη η κάμερά σου. Έχεις μάθει τώρα πλέον, έχεις, εντάξει, είσαι έμπειρη πλέον. Ναι. Λοιπόν, εκείνη η κάμερά σου. Θέλω να στείλεις τώρα ένα μήνυμα στη Μάρια που μας βλέπει. Τι θα της έλεγες, ένα γλυκό μήνυμα όμως? Ότι την αγαπώ πολύ, μου λείπει και... ότι θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ αυτή τη στιγμή. Η Μάρια είναι στο σπίτι ή είναι φοιτήτρια μακριά? Όχι, δεν είναι σπίτι. Βρε Χριστίνα, πώς πέφτουμε στην περίπτωση δεύτερη τηλεοπτική εμφάνιση και η αδελφή είναι μακριά? Πώς τα καταφέρνουμε έτσι? Στην τρίτη θα είστε όλη η οικογένεια για να ξαναβγούμε. Για πες μου, η ζωή στο γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίου, πώς είναι φέτος? Πάρα πολύ ωραία είναι. Καινούργια πράγματα, καινούργιοι φίλοι. Ναι. Πολύ ωραία, γιατί δεν γίνονται μαθήματα μάλλον. Έλα να σου πω. Οι μετρήσεις πώς πηγαίνουν? Καλά. Καλά, κανονικά. Δεν έχεις τώρα τέτοια θέματα εσύ, ε? Ναι. Ρενάτα, η νέα έτσι καθημερινότητα στο γυμνάσιο της μικρής πώς σου φαίνεται? Είναι διαφορετικά, μεγαλώνουμε, αλλάζουμε ρυθμούς, αλλάζουμε τις μετρήσεις μας, προσέχουμε περισσότερο.
Ναι. Η μικρή όσο μεγαλώνει το παίρνει σιγά σιγά όλο πάνω της. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Υπάρχει σχολική νοσηλεύτρια όπου αν χρειαστεί οτιδήποτε μπορεί να απευθυνθεί σε εκείνη. Γενικά προχωράμε, κάνουμε βήματα αισιόδοξα, αποδεχόμαστε το διαβήτη μας και μαθαίνουμε να τον φροντίζουμε. Έτσι έχουμε μια πιο ποιοτική ζωή. Βέβαια. Το άγχος της μαμάς δεν φεύγει ωστόσο. Το άγχος θα είναι μόνιμο. Φανταστείτε, όλες οι μανούλες έχουν πάντα άγχος. Τα παιδιά μας θα είναι πάντα τα μικρά μας, όσο χρονών και να πάνε. Όσο μάλλον όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα θεματάκι υγείας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω με αφορμή την ημέρα, θα ήθελα να υπάρχει ενημέρωση. Όταν είμαστε ενημερωμένοι, είμαστε και υποψιασμένοι. Πριν 4 χρόνια, μια τέτοια μέρα, είχα ακούσει μία αντίστοιχη εκπομπή για το διαβήτη. Είχα ακούσει για τα συμπτώματα και είχα υποψιαστεί σαν μητέρα. Όταν λοιπόν είδα τα συμπτώματα αυτά στο παιδί μου, τότε πρόλαβα και τότε έγινε η διάγνωση. Ας είμαστε υποψιασμένοι. Πραγματικά, αν μου επιτρέπεις. Βέβαια, είναι και η Μαρέη Πετρούτσι, η οποία είναι μαμά και πάει να συγκινηθεί λίγο τώρα, αλλά δεν το επιτρέπω. Ναι. Πρέπει να κάνω την ερώτηση. Μπορώ και καταλαβαίνω απόλυτα τη μαμά της Χριστινούλας. Ωστόσο, ακούγοντάς της προηγουμένως και στο βίντεο, και πραγματικά είναι αφοπλιστική η ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει το διαβήτη, Χριστινούλα μου. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι μεγαλώνοντας τώρα και μπαίνοντας πλέον στην εφηβεία, είναι κάτι έτσι που σε έχει κουράσει, που σε κάνει να δυσανασχετεί μέσα από όλη αυτή σου την προσπάθεια, ή το έχεις κάνει πλέον μέρος της ζωής σου και όλα κυλούν ομαλά? Πραγματικά για μένα πια είναι όλα μια καθημερινότητα. Δεν έχει υπάρξει από ένα διάστημα και έπειτα να σκεφτώ ότι πραγματικά τα παρατάω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό είναι για την υγεία μου, ότι με αυτό πρέπει να μάθω να ζω, και από αυτή τη στιγμή και μετά δεν μπορώ να τα παρατήσω όλα. Και σίγουρα δεν πρέπει να τα παρατήσει. Και είναι βέβαιο ότι και η οικογένεια έχει κάνει σπουδαία δουλειά πίσω από αυτό. Και καμία γκρίνια τώρα που και πού δικαιολογείται. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Βέβαια, βέβαια. Καμία μέτρηση να αφήσουμε λίγο στην άκρη. Κατανοητό. Δεν βοηθάει και η καραντίνα. Λίγο τρώμε παραπάνω. Κάποιο γλυκάκι. Ξεφεύγουμε λίγο. Το θέμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται. Τα όνειρα είναι μπροστά, βέβαια. Τα όνειρα υπάρχουν γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν και τα πραγματοποιούν, και νομίζω ότι η Χριστίνα έχει πολλά όνειρα και θα τα πραγματοποιήσει όλα, καθώς από μικρή έχει μάθει στις δυσκολίες. Και αυτό βέβαια, Ρενάτα, σου μιλάω στον ελληνικό, διότι βγάλαμε ένα επεισόδιο μαζί και έχω μία οικειότητα. Και αυτό οφείλεται και σε σένα, οφείλεται και στον μπαμπά και στην οικογένεια και στην αδελφή. Και σε σένα, Νίκο, πραγματικά νιώσαμε πολύ ζεστασιά και ασφάλεια μιλώντας μαζί σου και στην προηγούμενη συνέντευξη και τώρα, και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι πολύ ουσιαστικό όλο αυτό που γίνεται, γιατί πρέπει να βλέπουμε ότι οτιδήποτε αντιμετωπίζεται, να ξέρουμε οι γονείς να είμαστε δυνατοί, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, και τη δύναμη αυτή να τη μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Ό,τι αντιμετωπίζεται μας κάνει πιο δυνατούς. Ενημέρωση, βέβαια, και σωστή αντιμετώπιση. Και σωστή αντιμετώπιση. Να αγαπάμε τον εαυτό μας και όλοι θα πάνε καλά. Και όλοι θα έχετε το χαμόγελο και της Ρενάτας και της Χριστίνας. Να κλείσουμε με το μήνυμα της Χριστίνας, να πει ό,τι θέλει αυτή σε όποιον θέλει. Χριστίνα, ένα μήνυμα, ό,τι θες εσύ και σε όποιον θες. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω δύο μηνύματα. Ναι. Το ένα στα παιδιά που με διαβήτη που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ήθελα να τους πω να αγαπάνε τον εαυτό τους, να μην τα παρατήσουν, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα το σκεφτούν, να τον αποδεχτούν το διαβήτη τους και να το φροντίζουν, και ότι πρέπει να μάθουν να ζήσουν με αυτό. Και το δεύτερο μήνυμα. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μου τους συμμαθητές, τους φίλους και την οικογένειά μου που μου στέκεται κάθε μέρα πλάι μου και με βοηθάει. Λοιπόν, είπαμε να μην συγκινηθούμε, αλλά... Εντάξει, φωτεινός βάρος. Χριστίνα, είμαστε φίλοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και εσύ θα είσαι δίπλα μου και εγώ θα είμαι δίπλα σου και στην οικογένεια. Όλοι μαζί χτίσαμε μια πολύ μεγάλη παρέα και έχουμε όμορφα πράγματα να χτίσουμε και να κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είναι τιμή για μένα και για την Κρήτη TV και για την ομάδα των Ηρών και για την Κρήτη σήμερα
που βγήκαμε, τα ξαναείπαμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα καλύτερα είναι μπροστά. Να είστε καλά. Βεβαίως, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου.